Όταν έγινε η ανάθεση, είπε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα, γιατί μπορεί να μην μπορεί να βρει γόβα στιλέτο, επειδή φοράει 35 νούμερο παπούτσι. Για να δούμε τελικά τι ακριβώς έγινε με την Μαρία Παπαγρηγορίου. We'll see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild? Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Βαρέθηκα. Τι έγινε? Δεν ξεκινάμε καλά, σίγουρα. Είναι μια συνάρτηση παραγόντων. Εγώ, ας πούμε, φοράω 35, δηλαδή αν βάλω στιλέτο χωρίς φιάπα, είμαι σε φάση πουέντ. Ακουμπάνε μόνο όταν είχε τον ποδιόν στο πάτωμα. Βρήκα μια γόβα με φιάπα, έχτισα γενικά, ξέρεις, το σύνολο πάνω σε αυτήν. Αυτά. Μάλιστα. Φαίνεσαι πολύ απογοητευμένη. Νευριασμένη λίγο φαίνεσαι. Νευριασμένη είμαι, πάρα πολύ νευριασμένη είμαι. Και τέλος πάντων, με αυτήν εδώ πέρα τώρα την προσπάθεια και με αυτά τα νεύρα που έχεις, πού πας? Πάω, λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Βασικά, έχουμε έναν πελάτη. Οπα. Έχουμε έναν πελάτη, ο οποίος συμμετείχε σε μια έκθεση. Είναι εταιρεία ρούχων και μας έχει καλέσει. Εμείς του κάνουμε τα social, του κάνουμε βασικά καμπάνια στο TikTok, στην εταιρεία που είμαι. Και μας κάλεσε στο πάρτι για το τέλος αυτής της έκθεσης. Ναι. Που ήταν, ξέρεις, έτσι ένα πιο επαγγελματικό, ναι μεν, αλλά στο πιο, ξέρεις, όταν έχουν χαλαρώσει, όταν δεν να έχεις βρεθεί ποτέ σε τέτοια επαγγελματικά πάρτι. Δηλαδή, αυτό που φοράω εγώ είναι σεμνό. Θα σου το πω και αυτό. Όντως. Δηλαδή, γενικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, χαλαρώνουν όλοι, πίνουν, τα κορίτσια ντύνονται λίγο πιο. Ξέρεις. Κάτσε. Πατώ να βάλω τα γυαλιά να το παίξω cool. Αυτά θα τα έχεις και το βράδυ στο πάρτι? Το πάρτι ξεκινάει απόγευμα. Mm. Αλλά είναι γενικώς και ένα αστείο, ρε παιδί μου, γιατί αυτός του που είναι υπεύθυνος στην εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Ναι. Του λέω συνέχεια τι να κάνει, του λέω τι να με, ειδικά να μην κάνει και με φωνάζει αφέντρα. Ναι, αφέντρα, ό,τι πεις αφέντρα. Δηλαδή. Έσκασε η αφέντρα. Βαθμολογήστε. Δεν είναι ότι δεν την περίμενε στην βαθμολογία αυτή. Ένα δεν περίμενα, όχι, αλλά οκ. Okay. Ένα δεν περίμενες? Όχι, δεν περίμενα ένα. Και έβγαλε, αγαπημένη μου, τα γυαλιά σου. Ένα δεν περίμενα. Και σε παρακαλώ, μην τρέμεις. Και έχω μάθει πλέον τι μέρα είμαι εδώ, Τρίτη. Ναι. Τέταρτη. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει τέταρτη μέρα. Μπάλα. Τέταρτη μέρα. Να τα περιμένω όλα εδώ μέσα. Και είναι ωραίο αυτό. Είναι μέρος της ομορφιάς του. Δες τώρα. Τι παρατηρώ εγώ? Έχεις διάρκεια. Έχεις ένα διάρκεια από την Έλλη που λέει για τα γυαλιά. Μαρία, τα γυαλιά αυτά είναι τρομερά. Βγήκε τα γυαλιά μόνο. Τέλεια. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Έχεις ένα τρία εκεί. Από τη Μαριάννα. Τύπου συμπαράσταση ΛΑΕ προφανώς, δεν μπορώ να το κρίνω διαφορετικά αυτό. Όλα μας τα πει, φαντάζομαι. Και έναν άσο από την Ιωάννα. Το θέλω αντίθετο να ακούσω... του συμπαράσταση ΛΑΕ. Θέλω να σε ακούσω. Είσαι εκτός δοκιμασίας γιατί δεν είναι γόβα στιλέτο. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Μετά επέλεξες να βάλεις μια φιάπα με χρώμα και μου παίρνει όλη το σεξινες που θα είχε μια μαύρη ολόμαυρη γόβα. Το καταλαβαίνω ότι θες να το κάνεις σε εργασιακό περιβάλλον, αλλά θα ήθελα να είναι total black, γιατί μιλάμε για μια γόβα στιλέτο, που πάλι είναι εκτός θέματος, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Το ντύσιμο δεν μου αρέσει, μου φαίνεται λίγο αδιάφορο, διεκπεραιωτικό. Αυτά.
το να έχει μία γόβα φιάπα δεν σημαίνει ότι δεν είναι στιλέτο. Δηλαδή, ας ανοίξουμε και κανένα βιβλίο. Ας μην είμαστε συνέχεια στην οθόνη, έτσι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Να μου πεις βιβλίο να ανοίξω, γιατί δεν προλαβαίνω. Wikipedia. Που είναι και εύκολο. Σε βιβλίο, Wikipedia. Wikipedia που σου είναι και πιο εύκολο, αυτό είπα. Καλά. Μην ανοίξεις βιβλίο. Η Μαρία φθονερείται μόνη της. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ καν. Αχα. Βασικά. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Χαίρομαι. Μπορείς να σταματήσεις να είσαι ειρωνική απέναντί μου, γιατί μπορώ να γίνω. Χαίρομαι που σε ξύπνησα. Ναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχει φιάπα. Τώρα τι άλλο να πούμε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί είσαι όμως τόσο επιθετική? Δηλαδή φοβόμαστε αλήθεια να πούμε τη γνώμη μας. Γιατί πραγματικά... Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη που διέκοψα. Όντως, κάποιοι άνθρωποι ίσως να μην γνωρίζουν αυτό που εξηγείς, που εμένα μου μοιάζει στα αυτιά μου, ότι οι τόσες πολλές γνώσεις και ο τρόπος, αυτός ο τρόπος που εξηγείς τα πράγματα, προσπαθείς να καλύψεις ένα λάθος που συμβαίνει εδώ. Γνώμη σου, ναι, σίγουρα, φυσικά. Αλλά και εγώ στη γνώμη αυτή μπορώ να αντιδράσω όπως θέλω. Φυσικά, αλλά... Όταν λοιπόν μου λέει ότι είμαι εκτός δοκιμασίας, δηλαδή έλεος. Εγώ σου είπα ότι είσαι εκτός δοκιμασίας, δεν προσέβαλα το χαρακτήρα σου, ούτε την προσωπικότητά σου, λοιπόν, ούτε την αφηγία σου. Μπορώ εσύ να αντιδράσω μου απίθυνες κατηγορία προς την εφηγή. Καταλαβαίνεις τώρα τι λες. Πράγμα. Με κατηγόρησες. Είμαι, τι είσαι, τι είμαι. Να διαβάσω βιβλία μου είπες. Σου είπα εγώ κάτι για τη μόρφωσή σου, για την αφηγία σου. Και το έχω κάνει και αβαβά τόση ώρα. Λες. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Μου λες. Σε παρακαλώ λίγο. Συνέλθε λίγο. Σε παρακαλώ, εσύ τελείωνε. Σε παρακαλώ τώρα λίγο. Άντε. Καλά. Εσύ talk to the hand. Sorry, μίλησα αγγλικά, ε. Εμείς στεναχωριέσαι, ξέρω αγγλικά. Είναι ίσως και το μόνο που ξέρεις. Γιατί τρόπους δεν ξέρεις σίγουρα. Και σίγουρα δεν ξέρεις την εγώβα στη λέτο με φιάπα. Σίγουρα. Οπότε τράβα διάβαση τίποτα. What is going on? Κατερίνα. Μαρία μου, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Διότι αλήθεια πιστεύω ότι ο τρόπος που εξηγείς κάποια πράγματα μπορείς να πείσεις τον άλλον, αλλά σε αυτήν την προκειμένη περίπτωση, αυτό που βλέπω είναι σαν να κάνεις μια συγκάλυψη ενός λάθους. Δηλαδή, καλύπτεις μάλλον το λάθος που έχει συμβεί. Και εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος που με διαχειρίζονται οι συμπαίκτριές μου. Να ακούσω οτιδήποτε άλλο. Εκτός ότι είμαι εκτός δοκιμασίας. Ναι, αλλά αυτό για να μπορεί να σου τύχει. Λέγεται αυτό που είναι μπροστά, όχι το παπούτσι. Αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να είσαι αγενής και να προσβάλλεις έναν άνθρωπο. Μου δίνει, το παίρνω μόνη μου, αν θέλεις. Δεν δέχομαι, μπορώ να δεχτώ οτιδήποτε, ότι δεν έχουμε την ίδια αισθητική, οτιδήποτε. Ναι, δεν σε αλλά προσέβαλε, όχι για να της μιλήσεις. Ότι είμαι εκτός της δοκιμασίας. Συγγνώμη, άμα σου αυτό το πούνε αυτό οι κριτές, τι θα κάνεις? Τι πράγμα? Αν τυχόν το πούνε αυτό οι κριτές, τι θα κάνεις? Θα πεις πηγαίνετε από εδώ? Όχι, στους κριτές δεν θα το πω αυτό. Γιατί? Γιατί με έχει, καταρχάς αυτό με τις γνώσεις μου έχει γίνει ψωμοτήρι. Μα είναι αλήθεια. Γιατί έχουν περισσότερες γνώσεις από μένα. Και γιατί έχουν χτίσει εκείνοι τις δοκιμασίες. Εγώ δεν τις βλέπω καν τις γνώσεις βασικά. Δεν πειράζει. Βάλε γυαλιά. Η ειρωνία δεν είναι ωραία. Σιγότερο έως καθόλου. Μαρία μου. Κασίλα μου. 1,9 μέσος όρος βαθμολογίας.